Και καλησπέρα σε όλους τους παιδιά, Βίβο εδώ και σήμερα θα δοκιμάσουμε το Cuphead. Είμαστε μαζί με τον Άλεξ. Άλεξ, έχεις να πεις κάτι? Γεια. Θεχάς, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο game το αγοράσαμε με τα λεφτά που κερδίσαμε στο Gameathlon το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όσοι με έχετε στέλνει στην Αγγελμολογία θα το γνωρίζετε. Ο Άλεξ με διέλυσε στο FIFA τέτοιο. Ε, Άλεξ, πώς ήταν η εμπειρία σου? 2-1 έλειξε. Ε, ναι, μωρέ, εντάξει, τίποτα το σπουδαίο, ξέρεις. Αλλά ναι, και τώρα θα το δοκιμάσουμε για πρώτη μας φορά στα Alex. Ποια είναι η γνώμη σου για το Cuphead, έτσι όπως το έχεις δει? Το είχα δει από υπολογιστή, οπότε δεν μου πολύ άρεσε ο χειρισμός. Αλλά κατά τα άλλα, ωραίο ήταν. Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ το art design, έχω να πω. Και τώρα είμαστε εδώ στο μενού, οπότε θα πατήσουμε χ, Alex, πάτα κι εσύ. Παίζει και ο Alex, αλλά δυστυχώς δεν έχει online. Ναι, εγώ πάτησα τετράγωνο, παίζει... δεν μου το πες. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πατάω θέλω να στάρ. Δω άμα έχει ελληνικά, που εννοείται πως δεν θα έχει. Στο language. Ναι, δεν έχει, το περίμενα. Έχει DLCs. Ναι. Καλή φάση. Κάνει 23 ευρώ. Wow, άμα το τερματίσουμε βλέπουμε. Πατάμε start, Alex. Λοιπόν, πάμε ένα new game. Θα παίξουμε ως τον κόκκινο. Και εσύ. Ναι, ωραίος. Γιατί είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Και αυτό έχει και story, σωστά, Άλεξ. Από ό,τι ξέρω, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας μεταφράσω ό,τι θα λέει. Βασικά, δεν θα σας μεταφράσω, θα σας πω πάνω κάτω γιατί το έχω δει από άλλους YouTubers. Ήτανε που λέτε δύο παιδάκια, ήταν ο Cuphead και ο Magman. Όπου ζούσανε μαζί με τον Elder Kettle. Σωστά, Άλεξ. Να πω τι φαίνεται. Αυτά τα δύο παιδιά που λέτε πήγανε σε ένα καζίνο. Στο καζίνο του διαβούλου, όπως βλέπεις. Αυτά τα παιδάκια εδώ, όπως βλέπετε, παίζανε. Και είχαν πολύ, μα πολύ ρέντα και κερδίζανε πάρα πολύ. Σε μια φάση που λέτε έρχεται ο δαίμονας, ο διάβολος, και τους λέει, άμα νικήσετε τώρα, θα πάρετε ό,τι έχει το καζίνο. Αλλιώς θα σας πάρω τις ψυχές σας. Σωστά, Άλεξ, έτσι λέει νομίζω. Ναι. Όπως βλέπετε, ο Cuphead τα ρισκάρει όλα, δεν τον νοιάζει τίποτα. Ο Magman βέβαια φαίνεται λίγο ανήσυχο το βλέμμα του. Αλλά επειδή κακό, πολύ κακό πράγμα το ο τζόγος, όπως βλέπετε χάσανε. Και τους παρακαλάνε τα δύο παιδιά, παρακαλάνε βασικά τον διάβολο να τους χαρίσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και μετά τους δίνει μια λίστα με κάποια boss τα οποία πρέπει να τα σκοτώσουμε. Και να τους φέρουμε τις ψυχές τους, κάτι τέτοιο. Τα και συμβόλια. Μας πετάνε έξω με τις κλωτσιές. Και μετά ο Cuphead και ο Magman ξεκινήσανε την περιπέτειά τους. Φαίνεται ενδιαφέρον πάντως η ιστορία. Εσένα, Άλεξ. Καλή φαίνεται. Υπάρχει και στο Netflix. Σειρά. Αυτό μου το είπε ο Μπάμπος. Δεν είμαστε με αυτόν τον παππούλι, φάση, ο οποίος θα μας δώσει υπερφυσικές δυνάμεις, Άλεξ. Για να μπορέσουμε να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Να είναι καλά ο παππούλιος. Όντως. Όχι, παίζω! Πάμε να δούμε το tutorial. Τα voice crack μου μέσα. Και εγώ στο tutorial πήγα. Με το μεταξύ. Ωραία. Κρατάμε πατημένο κάτω για να σκύψουμε όπως βλέπουμε. Για να κάνουμε crouch. Και κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν χορός. Τέλειο. Χ, εντάξει, κλασικά για το jump. Κάνουμε dash με το τρίγωνο. Κάτω και χ για να πάμε κάτω. Ωραίο platform game, εντάξει. Με το τετράγωνο πυροβολάς. Και με το R1 το μπορείς να στοχεύσεις. Όπως βλέπεις. Α, κατάλαβα τι κάνω. Το κρατάς πατημένο και μετά στοχεύεις για να μην κουνιέσαι από εδώ και από εκεί, κατάλαβες. Α, το κρατάς πατημένο. Αχα. Ενδιαφέρον. Κάνω και αυτό εδώ και μπορείς να κάνεις revive άμα παίζεις με δύο άτομα. Και με τον κύκλο κάνεις super, κάτι σαν super move. Εντάξει, πολύ εύκολο το tutorial, Alex. Θα δούμε μετά πόσο εύκολο θα είναι. Εγώ πατάω ήδη exit, έχω φύγει από το σπίτι. Πώς φεύγεις από το σπίτι, άρα το τέξι. Εγώ είμαι μεταξύ, πώς φύγεις από το σπίτι. Εγώ ενηλικιώθηκα, έφυγα από το σπίτι. Μάγκας. Αμερική ζεις, ωραίος. Τι? Αμερική ζεις και σε πέταξαν οι γονείς από το σπίτι. Από το φαίνεται. Ένας μήλος. Να τον είδες κι εσύ. Ναι, μου έδωσε 3 gold coins. Αλήθεια, τι καλός. Όντως, πάμε στην αγορά. Α, και εσύ θα πας. Ναι. Για να δούμε, παιδιά, εδώ πέρα τι έχει το ψιλικατζίδικο. Από εδώ παίρνουμε διάφορα όπλα και διάφορα abilities, σωστά, Άλεξ. Έχει ένα σου βίντεο τέτοια.
Τι Ρε, πες. εμένα μου δίνει μόνο τσιγάρα. Έλεος. Τέλειο. Θα πάρω, Ναι. Άλεξ, εγώ το smoke bomb. Αυτό το έχω δει. Όταν κάνεις dash, γίνεσαι για λίγο αόρατος. Οπότε θα Είναι πάρω αυτό. ναι, είναι Είναι το πιο χρήσιμο, χρήσιμο θα για το την πάρω κι άρση. εγώ. Ναι, πάρτε, είναι Α, το πιο okay, το χρήσιμο για την παίρνω. άρση. Όταν κάνεις dash, ουσιαστικά για κάτι κλάσματα δευτερόλεπτου, δεν σου κάνουν κάτι εχθροί. Πάμε να το Χρήσιμο. βάλουμε το smoke bomb. Το βάζουμε. Και το έχουμε κάνει equip. Που είπες ότι Ωραία. μπαίνει. Ανάτα. Πατάς τρίγωνο για να το βάλεις. Ναι. Α, νομίζω έπεσα πάνω στο πρώτο boss fight. Πού έχει boss? Έχεις δει αυτό το κόκκινο στο map. Α, εγώ Με δεν θα το πάω στο ρόμπο. boss, θα πάω στο τέτοιο, στο άλλο, στο run and gun. Γιατί... Πού είναι το run and gun. Είναι πάνω. Κάτι σαν σημεούλα, κάτι τέτοιο είχε, δεν θυμάμαι. Κάτι σαν στόχο βασικά. Τέλος Okay. πάντων, αυτή εδώ είναι η πρώτη πίστα. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρα για να βάζεις coins, νομίζω. Γιατί θα την παίρνεις coin από αυτό. Α, πήγες, πώς το λένε, σε αυτό το κόκκινο, στο έδαφος. Ναι. Α, οκ, okay. Πάω κι εγώ εκεί τότε. Ναι, δεν θα παίξω κάποιο boss αυτό το βίντεο. Όχι, ρε φίλε, φαγαντάματσι. Παίζεις τώρα αυτό. Ναι. Αυτό νομίζω έχεις παίξει και στο Internet Cafe. Όχι, είχα παίξει το κανονικό boss fight με το καρότο. Αλήθεια, με τα λαχανικά. Ναι. Α, ήταν εύκολο. Λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Δύσκολος ο χειρισμός ή δύσκολο το boss fight. Ο χειρισμός κυρίως. Γαμώ το έφαγα ξύλο. Εγώ έχω μόνο ένα HP. Κι Και εγώ έχω το μόνο ένα ίδιο. coin. Πού είναι τα coins? Α, πέθανε. Α, κι Retry. εγώ. Πήγα να κάνω... Α, ούτε καν στη μέση ήμουν, οκ. Okay. Τουλάχιστον μου λέει το progress μου, κάτι είναι αυτό. Πρέπει να βάλουνε, ρε φίλε, τέτοιο. Multiplayer, online multiplayer. Γιατί έχει μόνο Όντως. local. Θα έχει πολύ φάση. Αν και νομίζω μπορούμε να παίξουμε μαζί έτσι όπως είμαστε, αλλά με share screen, αλλά τέλος πάντων. Θα κολλάει πάρα πολύ σε μένα, οπότε όχι. Γι' αυτό. Το online πιστεύω θα ήταν καλύτερο. Όντως. Εντάξει, ακόμα έχεις κατά ίντερνετ. Όχι. Μια χαρά είναι το ίντερνετ μου τώρα. Παιδιά, να ξέρετε, ο Άλεξ έχει το καλύτερο ίντερνετ του κόσμου. Εντάξει, είμαι Μόνο πολύ ένα κοντά στο kbps. το χρόνο. Ακριβώς. Ναι, το έκανα, ωραία. Ξεχνάω ότι έχω και τον dash, ρε φίλε. Είναι χρήσιμο τον Εγώ. dash. Όντως ήταν πολύ χρήσιμο. Ναι, γιατί δεν σε βρίσκουνε. Οι βλάκες. Άντε, γεια. Α, θα Καλά πεθάνω. εδώ. Α, εγώ όχι. Έχω πάρει ήδη το ένα coin και προχωράω. Εμένα με σκότωσε ένα βελανίδι. Βελανίδη. Ναι, Εμένα είναι πιο μια... μετά. Μάλλον δεν έφτασε εκεί που έφτασα. Όχι. Υπάρχουν, ξέρω, και περισσότερα όπλα τα οποία είναι κάποια λίγο σπασμένα. Αλλά με coin τα Μάτια. παίρνεις, Άρα τα έχουμε ανάγκη, Μπορεί για Α, κάποια για πες. συγκεκριμένα boss. Εγώ έφτασα στη μέση ακριβώς. Έχασες. Ναι. Κρίμα. Απλά δεν πρέπει να βιάζουμε να τους σκοτώνουμε. Για να Μαλάκα, αυτό χρησιμοποιώ το το λουλούδι που dust. πυροβολάει, ρε φίλε, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πάντα από αυτό χάνω ζωή. Έλα ρε. Πάθεις το ίδιο. Όχι. Πέφτουν πάνω μου ρε. Θέλω πάλι από την αρχή, δεν μ' άρεσε. Έκανες Το run reply. αυτή τη φορά. Ναι. Rip. Θέλω να το πάρω τουλάχιστον όλα τα coins. Και Ή εγώ το έστω να το ίδιο. τερματίσω για αρχή. Πάλι το βελανίδι. Ωραία, πήρα το coin. Ένα λίγο δύσκολο. Είμαι σίγουρος. Oh. Δεν το πιστεύω ότι έζησα, λέει. Όχι ρε μαλάκα. Τι, έχει double jump, τι σκατά. Κάτι φορές έχει. Δεν έχω καταλάβει Έπρεπε όσο. να κάνω dash αυτό το σημείο, ρε. Έφτασε λίγο παραπάνω από τη μέση. Εντάξει, το έχουμε. Από ό,τι κατάλαβα, δεν σε κάνει protect όταν κάνεις dash πάνω σε κάποιον για λίγο. Μπορείς να κάνεις όμως dash μέσα από τον άλλον. Και να πας από Ναι, πίσω του, αυτό ξέρω εγώ. το έχω δει. Τι νομίζεις ότι κάνει τόση ώρα. Απλά σκάω και πάνω τους, ρε, και δεν μ' αρέσει. Ναι, σκάω και πάνω τους και είναι που με τις... αυτό είναι που με τις πάει, ρε. Ναι, αυτό το έπαθα πριν, φαντάσου. Ξέρω εγώ, ήμουν ένα HP τώρα και έκανα dust. Dash. Dust. Ναι. Stardust.
Ω, αποφυγή level 10,000, ξέρω εγώ. Και εγώ το 10,000 ίδιο. hour. Όχι Και ρε τώρα φίλε, έχω αυτό δεν το speed. απέφυγα δυστυχώς. Κατάλαβα που πρέπει να τους φοράω και που όχι. Τουλάχιστον ξέρεις τι μ' αρέσει με τον Dust. Για Έτσι όπως πες. είναι τώρα. Ξέρεις τι μ' αρέσει ότι, πώς το λένε, μπορείς να τους πηγαίνεις από πίσω και δεν έχει και cooldown. Είναι κάτι που μ' αρέσει. Ότι δεν κάθεσαι σαν τον πλάκα να περιμένεις μετά. Δηλαδή μπορείς να μετακινήσεις έτσι. Αν μπορείς να το συνηθίσεις λίγο το πώς φαίνεται. Ω, έλα ρε μαλάκα, fuck. Πάλι στο ίδιο σημείο έχασα. Δεν σταματάνε να έρχονται εχθροί έτσι. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ προσπαθώ να προχωράω όσο πιο πολύ μπορώ μπροστά. Γιατί λένε, λέγεται run and gun, καταλαβες. Πρέπει να Κατάλαβα, τρέχεις. αλλά πρέπει κυρίως να τρέχεις. Αχα. Αλλά εγώ τους σκοτώνω για να μην είναι εμπόδιο. Εγώ θα σταματήσω να να πούμε τους τώρα που δεν τον σκότωσα το έντι μαλακία, με βάρεσε ρε φίλε. Νομίζω πρέπει να σκοτώνει συγκεκριμένα άτομα. Έπεσα πάνω Όχι, του, όχι. τέλεια. Πρέπει να βαράς κιόλας. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς ρε. Με την καμία. Εντάξει ρε φίλε. Είχαν μαζευτεί 10.000 ξέρω εγώ, στο ίδιο μέρος. Είναι δύσκολο, αλλά ωραίο. Πρέπει απλά να το συνηθίσεις. Όντως. Όχι, έπεσα! Γαμώ το κέρατό μου ρε φίλε, και καλά τα πήγαινα. Ω, ωραίο το dust, τελικά. Όντως, ναι, κάτι ήξερες και το πες. Ξέρω ότι για την αρχή είναι καλό. Όντως είναι πάρα πολύ καλό. Έλα σπάσε μωρή μου μαλακία. Ωραία. Ω, μα κάτι απ... Είμαι παίκτης. Άκυρο δεν είμαι. Έχω ένα HP μόνο. Όχι Έλα, ρε μαλακα, ρε. Fuck. Πόσο κοντά ήμουν, ήμουν πάρα πολύ κοντά, δες εδώ. Ήμουν πολύ κοντά στο να το τερματίσω, Άλεξ. Είμαι σίγουρος. Retry. Εγώ είμαι ένα HP αλλά έχω προχωρήσει παραπάνω από το κανονικό. Ωραίος. Άκυρο. Ήμουν στη μέση πάλι. Εγώ δεν έχω περάσει πολύ τη μέση. Το έχεις. Thanks. Εγώ έφτασα φαντάσου σε αυτό το... σε κάτι σαν μηχάνημα που έβγαζε μαλακίες. Μακάρι να το βρω κι εγώ και θέλω να το σπάσω. Εγώ φαντάζομαι το σπάσα πριν, αλλά είχε κάτι περίεργα εμπόδια που δεν τα είχα ξαναδεί. Και έκανε ένα έπαιξα στο net όταν είχαμε πάει. Αλήθεια. Ναι. Α, καλή φάση. Και τον boss έπαιξα, επειδή με δυσκόλευε εδώ, είπα θα παίξω τον boss. Μεγάλη μου βλακία. Α, δυσκολεύτηκες εδώ, γι' αυτό πήγες στον boss, ε. Ναι. Δεν μ' λογικά δεν τώρα. Είναι. Θέλει απλώς συνήθεια. Μαλάκα Επίσης πρέπει να φάκερ, μάθω. Φίλε. Ναι, πρέπει να μάθω πώς λειτουργεί λίγο το όλο σύστημα. Ωραία, το έσπασα πάλι το μηχάνημα. Ω! Παραλίγο. Μαλάκα, αυτές οι μπλε μαλακιούλες ρε φίλε που δεν ψοφάνε ρε φίλε, πόσο μου έχουν σπάσει τα νερά. Και σένα σου τις πάνε αυτές, ε. Ναι, γιατί μπορείς να τα σκοτώσεις ρε φίλε, μετά από κάτι δευτερόλεπτα σηκώνω το πάλι. Εγώ βαράω εκεί αβέρτα πάντως. Καλά κάνεις. Ρε φίλε, πώς το πήρα αυτό. Ψέμα ήταν που το πήρα. Τώρα έχω το κάτι ίδιο. Κουκουνάρια, εν τω μεταξύ. Ωραία, πέρασα τη. Αυτά έλεγα, τα βελανίδια. Βελανίδια, κουκουνάρια, όπως θες πες. Ωραία. Αντιγιά. Ο
Ωραία, τώρα το πάω πολύ Όχι ρε καλύτερα. μαλάκα, έχασα HP. Πάλι έχασα HP, Για να μαλάκα, fuck ρε φίλε. αυτό. Άντε, γεια. Oh. Μπορείς να κάνεις έτσι πάρει τις επιθέσεις, απλά πέφτοντας πάνω τους. Στα ροζ. Ναι. Το κατάλαβα. Α, ναι, εντάξει. Oh. Δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μανιτάρι κανόνισε. Τα δίνει άμα το τερματίσεις ή είναι τίποτα. Ναι, την τελείωσα. Επιτέλους. Ωραίος. Ναι, με ένα HP. Κάποια coin που είναι πάνω από ένα ροζ πράγμα, πατάς εκεί πάνω στο ροζ ρε εσύ. Το ξέρω. Την τελευταία στιγμή για να πάρει. Πήρα όμως όλα τα coin, μπράβο μου. Όντως. Ναι, πήρα β. Β γιατί. Ο βαθμός μου. Έλα ρε φίλε, πάμε πάλι. Εγώ εδώ θα είμαι, μέχρι το ωραίος. Boss. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάπου εδώ θα κλείσω, θα κάνουμε σειρά τα υπόλοιπα τα μποσάκια. Απλά θα δούμε εδώ πέρα, εδώ έχει το boss, το The Root Pack, που είναι τα τέτοια, τα λαχανικά που συμπιτίθονται. Θα το δούμε στο επόμενο βίντεο, θα είμαστε μαζί με τον Άλεξ. Άλεξ, έχεις πει κάτι εσύ? Ναι. Πώς σου φάνηκε να κάνουμε το παιχνίδι? Ένα like πρώτα απ' όλα. Και το παιχνίδι καλό. Αυτά παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, αντίο παιδιά, bye bye. Εντάξει.